να ονομαστεί ο Γολγοθάς των Βορτινίων των Αρκάδων του Πελοποννησίου. Ένα δρόμο που τυπικά λέγεται Εθνική Οδός Τρίπολης Πύργου, χώρας μάλιστα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό άλλωστε και ο ερωτηματικός επίκαιρος τίτλος της ερώτησης «Μένουμε Βορτινία, Αρκαδία, Πελοπόννησο, μένουμε τελικά Ευρώπη?» Ένα δρόμο που μεγάλα καθοριστικά τμήματά του είναι της εποχής των κάρων ή των πρώτων έστω αυτοκινήτων που κινήθηκαν εκεί το 1930. Κι όμως είναι, ή μάλλον θα έπρεπε να είναι, ο οριζόντιος άξονας της Πελοποννήσου. Κι όμως παρά τις απίστευτα αυξημένες δυνατότητες που κατέκτησε η τεχνολογία στον τομέα της οροπηγίας, ο δρόμος αυτός παραμένει μητελής με τελευταία παρέμβαση εκείνη του 2004 της παράκαμψης της Αρχαίας Ολυμπίας. Δεν έφτασε εδώ ούτε ένα ευρώ κατασκευής από τον παρτουλό ευρωπαϊκών πόρων που διαχειρίστηκαν τα τελευταία 35 χρόνια οι κυβερνήσεις μας με σημαντική μάλιστα ηλιακή και αρκαδική εκπροσώπηση. Έτσι σήμερα είναι δρόμος ελάχιστης κυκλοφοριακής ικανότητας, ασύγχρονος και τελικά αδιάβαλος. Κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα να κάνω μία μικρή παρατήρηση για την επερώτηση και τον τίτλο που έχει θέσει σε αυτή ο κύριος Γατσόπουλος. Ο Γολγοθάς των Βορτινίων και τα εξασφαλισμένα από το 12,72 εκατομμύρια ευρώ, 5-6 θαυμαστικά, Τρίπολης Πύργου, μένουμε Ευρώπη, 5-6 ερωτηματικά. Θέλω να πω κατά δεύτερον ότι στη σελίδα 3 και 4 ο κ. Γατσόπουλος, έτσι όπως αναλύει την ερώτησή του εγγράφος, εδώ δεν τα τόνισε και πολύ, μπορεί να το έχει μετανιώσει γι' αυτό, αναφέρεται με ένα τρόπο, με ένα ύφος, το οποίο νομίζω ότι δεν συνάδει σε έναν αντιπρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου και σε έναν Περιφερειακό Σύμβουλο. Κάνει αναφορές στην θητεία του Περιφερειάρχη όπου τόσα χρόνια πολιτεύεται στην Αρκαδία και τον ταυτίζει με εκείνους τους πολιτικούς οι οποίοι τάζουν, λένε πολλά λόγια και δεν κάνουν έργα. Έπρεπε ο κύριος Γατσόπουλος τουλάχιστον ως αρκάς να γνωρίζει ότι ο κύριος Στατούλης για την Αρκαδία έχει συνδέσει το όνομά του μόνο με έργα. Δεύτερον, παρουσιάζει τον Περιφερειάρχη και την Περιφερειακή Αρχή ως εκείνους τους πολιτικούς οι οποίοι από τη μία στέκονται δίπλα σε πουλτώσεις και φωτογραφίζονται σε έργα ανυπαρκτά και από την άλλη, όπως ο ίδιος λέει, έχουν συνεχώς την παρουσία παραγγελμένης κάμερας με παπαγαλάκια. Αυτό, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είναι ερώτηση Περιφερειακού Συμβούλου για να μάθει για το τι ακριβώς συμβαίνει με τον νομικό άξονα Τρίπολη Δυτή, Αρχαία Ολυμπία. Δεν είναι ερώτηση γι' αυτό. Είναι μια ερώτηση που δεν συνάδει ούτε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στον θεσμό που εκπροσωπεί, κυρίως όμως και πάνω απ' όλα, δεν συνάδει σε καμία περίπτωση σε μια εποχή που ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτοί οι κύριοι οι οποίοι υπερασπίζεται ο κύριος Γατσόπουλος πολιτικά δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να τάζουν, να λαϊκίζουν και να κάνουν το ακριβώς αντίθετο από αυτό που λένε. Δεύτερον, ως δεν ξέρω τι, θλιμμένος, χύνει πάρα πολλά κροκοδίλια δάκρυα στη σελίδα 4 για αυτούς οι οποίοι λέει περνούν αυτό το δρόμο και έχουν χάσει τη ζωή τους. Για αυτούς που πήγαιναν, σας παρακαλώ λίγο ησυχία αν θέλετε να τη συνάδελφη. Σε αυτούς οι οποίοι πήγαιναν στα νοσοκομεία και δεν κατάφεραν να φτάσουν και για όλα αυτά φταίει ο κύριος Στατούλης και η Περιφερειακή Αρχή γιατί δεν κατάφερε από το 11 και μετά να βρει 72 εκατομμύρια και να κάνει αυτό το έργο. Για να μάθει ο κύριος Γατσόπουλος τι γίνεται με αυτό το έργο, θα κάνουμε μία αναφορά. Πράγματι, η σύνδεση της Τρίπολης με τη Μυτίνα και την Αρχαία Ολυμπία
αποτελεί για την περιφέρεια Πελοποννήσου ένα από τα σημαντικότερα έργα, έναν άξονα σύνδεσης της κεντρικής με τη δυτική Πελοπόννησο, όπου οι περιοχές που θα διατρέξει είναι περιοχές ειδικά αξιόλογης από φυσικούς και σπουδαίους πολιτικούς πόρους. Όταν ανέλαβε η περιφέρεια Πελοποννήσου, ο κύριος Κατούλης ήταν αυτός, όπως πάρα πολλά έργα που επί χρόνια σύρονταν, όπως ο ίδιος ο κύριος Γατσόπουλος λέει, ο οποίος στήριζε εκείνες τις κυβερνήσεις τότε που τα έσυρα, ενέταξε αυτό το έργο σε έργο πρώτης προτεραιότητας, ζητώντας από τον τομεακό του Υπουργείου τότε να προχωρήσει τις μελέτες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε και να κατασκευάσουμε ένα τόσο σημαντικό έργο. Τώρα αφορά γενικά τον άξονα προς την Κορτινία, προς τον πύργο και γενικότερα το οδικό δίκτυο της Βορτινίας και το δεύτερο αφορά την παράκαμψη Λαγκαδίου. Νομίζω ότι ο κ. Γατσόπουλος θα ήθελε να προσφέρει στον τόπο μας, θα έπρεπε να απευθυνθεί στην κυβέρνηση, την κυβέρνηση την οποία εκπροσωπεί και την οποία στηρίζει και να ζητήσει βοήθεια για να μπορέσουμε να ταπεξέλθουμε τα μεγάλα προβλήματα τα οποία έχουμε, ειδικά στην Αρκαδία και ειδικότερα στην Κορτινία. Και θα αρχίσω έτσι, είπε η κυρία Νικολάκου, ότι μέχρι στιγμής έχουν υπηρετηθεί 6.900.000 έργα στην Κορτινία. Και είναι άλλα τόσα ακριβώς, κυρία Νικολάκου και κυρία συνάδελφοι, τα οποία είναι προς την υποπράτηση. Η Κορτινία έχει πάρει την μοίρα του λέοντος. Και αυτό δεν είναι ότι έχουμε κάποια ειδική σχέση με την Κορτινία. Απλά η Κορτινία ήταν πάντα το εγκατελειμμένο κομμάτι της Αρκαδίας, το κομμάτι εκείνο το οποίο έχει και είχε και έχει τα μεγαλύτερα προβλήματα. Πάντως τώρα είμαστε στην ευχάριστη θέση να μιλάμε ότι σχεδόν στην Κορτινία δεν υπάρχει επαρχιακός δρόμος και δημοτικός δρόμος που για στιγμής δεν στεκόμαστε μόνο στο επαρχιακό και στο εθνικό δίκτυο, αλλά πηγαίνουμε και στο δημοτικό δίκτυο, δεν υπάρχει δρόμος ο οποίος να έχει προβλήματα. Σχεδόν έχουν λύσει τα προβλήματα όλα και όποιος έχει αντίρρηση θα φωτογραφίσει ένα σημείο της Κορτινίας το οποίο έχει μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Με τα υπόλοιπα έργα τα οποία είναι προς δημοπράτηση θα ολοκληρώσουμε πλέον όλο το δικό δίκτυο της Κορτινίας. Τώρα θα έρθω λίγο στον δρόμο, το συγκεκριμένο δρόμο, τον δρόμο Τρίπολης Πύργος. Αν πάει κάποιος από εσάς μία βόλτα από εδώ στον πύργο, θα καταλάβει τη διαφορά περνώντας ακριβώς τη γέφυρα από την Ερημάρχη και μετά. Θα δει έντονη τη διαφορά. Και ας το τολμήσει κάποιος και να πάει και να πάρει τηλέφωνο μετά. Στη δικιά μας θητεία, τα θητεία Πέτρου Κατούλη, ειδικά στον δρόμο αυτό το συγκεκριμένο άξονα, τον Τρίπολη Πύργο, έχουν γίνει οι κάποιες εργολαβίες. Γιατί δεν είναι, κύριε Κατσόπουλε, μόνο η παράκαμψη Λαγκαδίου για τα οποία πολύ τεκμηριωμένα απάντησε η κυρία Νικολάκου. Είναι συγκεκριμένο το πρόβλημα εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει το Υπουργείο να δώσει τα χρήματα αυτά να γίνει ο δρόμο, να ολοκληρωθούν οι μελέτες. Δεν είναι θέμα δικό μα αυτό να φτιάξουμε την παράκαμψη του Λαγκαδίου εμείς. Όσο μπορούμε όμως το υπάρχον εθνικό δίκτυο, το Τρίπολη Πύργου, έχουν κάνει τις παρακάτω παρεμβάσεις. 200.000 έχουν ολοκληρωθεί ο τάφτας από Σταυροδρόμο προς Καλλιάνη. 500.000 έγιναν βελτιώσεις σε διάφορα σημεία του άξονα, όπως είναι έξω από τις Σημιάδες, στην Αγία Παρασκευή Λαγκαδίων, προς τα κάτω, προς τον Τρυποταμιά και σε άλλα σημεία. 700.000 δημοκρατήθηκε το περιβόητο γεφύρι των Λαγκαδίων. Ένα γεφύρι το οποίο ήταν ντροπή για μας, για το εθνικό μας δίκτυο να υπάρχει το γεφύρι, το κατεστραμμένο γεφύρι, αυτό το προπολεμικό γεφύρι, που πέρασε πακτολός χρημάτων από την Αρκαδία κατά την Πελοπόννησο τα προηγούμενα χρόνια και ποτέ δεν φτιάχτηκε. Με 700.000 το γεφύρι αυτό ήδη δημοκρατήθηκε και μέσα στο καλοκαίρι θα είναι μια πραγματικότητα. Με δύο κατευθύνσεις και με δύο για πεζοδρόμιο σπλέκ και με πάρε. 500.000 ήδη δημοκρατήθηκε ένα άλλο έργο για μεγάλες παρεμβάσεις σε πάρα πολλές επικίνδυνες τροφές. Πριν το Κάψα, μετά την Πλαχέρνα και σε διάφορα σημεία του νομού και αυτό μέσα στο καλοκαίρι θα είναι πραγματικότητα γιατί ήδη ο εργολάβος έχει πάρει το έργο αυτό. 150.000 έχουμε δώσει για φωτισμό στην περιοχή του 12μετρου που είχαμε το ατύχημα με το δυστύχημα με τους δύο νεκρούς πρόσφατα που τους παρέσει από το κίνητο. Εκεί λοιπόν υπάρχει προϋπολογισμός και ψηφίστηκε 150.000 για φωτισμό στην περιοχή. 125.000 έχει ψηφιστεί για τον κόμβο της Νυμφασίας επάνω στον δρόμο. Επίσης, ήδη στο χωριό του κύριου Γόντικα στα Μαγούλια ο κόμβος φωτίστηκε. Δεν κύριε Γόντικα, είναι μια πραγματικότητα. Φωτίστηκε ο κόμβος επί του εθνικού δρόμου Τρίπολη Πύργου. Ήδη πληρώθηκε στη ΔΕΗ, σας παρακαλώ δύο λεπτά. Ήδη πληρώθηκε στη ΔΕΗ και θα είναι πραγματικότητα, θα φωτιστεί άμεσα εντός του οικισμού Καμπέα ο δρόμος αυτός. Και άλλα αρκετά έργα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να θυμηθώ γιατί δεν τα έχω συγκεντρώσει. Έχουν γίνει πάρα πολλές παρεμβάσεις στο σημείο αυτό
Και θα ήθελα λοιπόν να επαναλάβω στον κύριο Κατσόπλο, αν θέλει να βοηθήσει τον τόπο του, ας κάνει παρεμβάσεις και ας βοηθήσει να επιχορηγηθεί ο τόπος μας με νέα χρήματα. Για τα χρήματα, τα κύριε Κατσόπλο, τα οποία τώρα υλοποιούν τα έργα, είναι χρήματα του 2014. Η τελευταία άποψη του κύριου Κατσόπλου τα λέει όλα. Τα βλέπουν από την τηλεόραση. Παιδιά, σας έχω πει να σοβαρευτείτε. Να σοβαρευτείτε πάρα πολύ. Άκουσα έναν αναστεναγμό και κατάλαβα. Όταν ερχόσαστε εδώ να ρωτήσετε εμάς για τα έργα, θα πρέπει να είσαστε πολύ προετοιμασμένοι. Και θα πρέπει να έχετε και στόχευση. Γιατί ο κύριος Γατσόπουλος δεν τον έχει περπατήσει καν τον δρόμο αυτό και δεν τον ήξερε καθόλου τόσα χρόνια. Εγώ άκουσα πολύ προσεκτικά, δεν έκανα κανέναν υπενιγμό, δεν μίλησα καθόλου και σας απαντώ με μεγάλη σοβαρότητα. Θα έπρεπε λοιπόν ο κύριος Κατσόπουλος να ξέρει ότι το έργο αυτό της παράκτασης... Θα έπρεπε ο κύριος Κατσόπουλος να ξέρει ότι η παράκαμψη των Λαγκαρδίων στοιχίζει πάνω από 105 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς τις απολωτριώσεις και όλα τα επιμέρους προβλήματα, συν το δεδομένο ότι τα τεχνικά έργα έχουν ένα κοστολόγιο πάνω από το 20% της τελικής συμβάσεως. Θα έπρεπε να ξέρει ότι για να γίνει ο οριζόντιος άξονας, αυτός ο Ολυμπιακός δρόμος έτσι όπως χαρακτηριζότανε, γιατί ο δρόμος αυτός είχε ονομαστεί ως αρχαία Ολυμπία, Λαγκάρδια, Βυτίνα Τρίπολη, έτσι είχε εγκριθεί και είναι πραγματικά με δικές μας προσπάθειες τότε στα διευρωπαϊκά δίκτυα, θα έπρεπε να ξέρει ότι η γέφυρα του Ερημάνθου που επικαλέστηκε πριν λίγο έχει προϋπολογισμό 135 εκατομμύρια ευρώ και θα έπρεπε να ξέρει ότι το τρίτο κομμάτι του έργου αυτού για να ολοκληρωθεί είναι η παράκαμψη του Σταυροδρομίου με 28 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε λοιπόν για ένα σύνολο 300 εκατομμυρίων περίπου ευρώ. Αυτό για την ιστορία, για να ξέρουν ακριβώς τα πράγματα πώς έχουν. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί δεν έγινε ο δρόμος αυτός. Ο δρόμος αυτός δεν έγινε γιατί δεν υπήρξε ποτέ μελέτη. Η κατεύθυνση της μελέτης άλλαξε 8 φορές με 8 διαφορετικά σενάρια. Με 8 διαφορετικά σενάρια. Γι' αυτό και δεν μπόρεσε ποτέ να μπει σε κανένα πρόγραμμα την περίοδο που θα μπορούσε να μπει ως πρόγραμμα. Και σήμερα δεν είναι όριμο, δεν είναι όριμο μελετητικά. Έχει πρόβλημα η ολοκλήρωση της μελέτης του Ερημάνθου, έχει πρόβλημα η ολοκλήρωση της μελέτης της παράκαμψης των Λαγκαδίων, έχει πρόβλημα και η μελέτη του δρόμου Λευκοχώρη-Σταυροδρόμου. Εμείς, από την πρώτη στιγμή, προσπαθήσαμε να ξεκολλήσουμε το έργο αυτό. Τρέξαμε με δικές μας πιέσεις την περιβαλλοντική μελέτη, η οποία περιβαλλοντική μελέτη γνωμοδοτήσαμε, όπως είπε η κυρία Νικολάκου, στις 2 Δεκεμβρίου του 2013 και η ΑΕΠΟ βγήκε μετά από 1,5 χρόνο. Γιατί υπήρξε εμπλοκή της δασικής υπηρεσίας, την οποία εμείς μεθοδεύσαμε ώστε να διευθετηθεί και υπήρξε πρόβλημα και με την αρχαιολογική υπηρεσία. Γιατί περνάει αυτός ο δρόμος από σημαντικά κρίσιμα αρχαιολογικούς χώρους. Ακούστηκε η άποψη ότι εγώ είχα κάνει δήλωση. Ναι, είχα κάνει δήλωση. Γιατί είχα συνεννοηθεί με την ηγεσία του Υπουργείου του ΥΠΕΓΟΔΕ τότε
με συμπατριώτη μας υπουργό που έκανε δήλωση δημόσια μετά την επίσκεψή μου, ότι το έργο, εφόσον οριμάσει η μελέτη του, υπάρχει πιθανότητα να ενταχθεί στο τομεακό του υπομεδί. Γιατί το έργο δεν μπορεί να ενταχθεί σε δύο διαφορετικά, σε δύο διαφορετικούς άξονες, ή στο ένα ή στο άλλο. Αλλά το έργο είχε τόσο μεγάλο προϋπολογισμό, που μόνο στο τομεακό πρόγραμμα θα μπορούσε να ενταχθεί.